Στα κάγκελα είναι οι μαθητές ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο τους έφερε αντιμέτωπους με μια οδυνηρή πραγματικότητα. Για μένα η ψήφιση του νομοσχεδίου μου φαίνεται παράνομη και αντισυνταγματική. Το κράτος μας έχει ξεπατήσει φουλ. Με άλλο νόμο γραφτήκαμε στη σχολή και με άλλο νόμο θα βγούμε. Τα πτυχία των παιδιών υποβαθμίζονται στο επίπεδο 3, χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και όλα αυτά, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, αλλά και καμία πρόβλεψη για μεταβατική περίοδο. Είναι η πλήρη υποβάθμιση των σχολών, είναι η αντισυνταγματική αυτή λειτουργία, διότι τα παιδιά καλέστηκαν με μια συγκεκριμένη πρόσκληση με τον νόμο 3475, δηλαδή με ενδοσχολικές εξετάσεις, να πάρουν το πτυχίο τους και τώρα καλούνται με επιστοποίηση μέσω ΕΟΠΕΠ να πάρουν ένα πτυχίο το οποίο είναι συν της άλλης και υποβαθμισμένο. Όλοι όταν ήρθαμε εδώ πέρα ξέραμε ότι θα πάρουμε επίπεδο 4 πτυχίο. Άμα το ξέραμε, η πλειοψηφία μας δεν έρχονταν καν εδώ πέρα. Οι σχολές ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ είναι οι μόνες που παρέχουν και χρήματα μέσω της πρακτικής. Οι περισσότεροι από τους μαθητές σήμερα συντηρούνται από την ΕΠΑΣ, καθώς παράλληλα με τις σπουδές τους δουλεύουν. Η αλλαγή αυτή, δηλαδή η ψήφιση του 4763 του 2020, αφορά τους σπουδαστές που ήδη σπουδάζουν στις σχολές ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, δηλαδή περίπου 10.000 παιδιά σε 50-51 σχολές όλη την Ελλάδα, και ταυτόχρονα δυστυχώς επηρεάζει και τις 80.000 αποφοιτήσαντες σπουδαστές από το 2008 μέχρι σήμερα, διότι ξαφνικά απαγορεύεται η εγγραφή τους στα ΙΕΚ. Εάν γνωρίζαμε ότι θα υποβαθμιζόταν το πτυχίο μας, δεν θα ερχόμασταν καθόλου στη σχολή. Τα μέσα μιας χρονιάς να γίνεται όλο αυτό, ενώ έχουμε έρθει με κάποιες προοπτικές και να μας τα αλλάζουν στη μέση της χρονιάς, μας υποβαθμίζει τα πάντα. Στο Ηράκλειο η σχολή ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ έχει 12 ειδικότητες, 20 τμήματα και περισσότερους από 280 μαθητές να φοιτούν σε αυτά. Πολλά παιδιά από τη σχολή μας έρχονται από την επαρχία, δηλαδή από χωριά και από μακρινά μέρη, τα οποία νοικιάζουν ένα σπίτι. Η ψήφιση του νόμου, του 4763, έρχεται φυσικά εν μέσω πανδημίας, που σημαίνει ότι τα παιδιά αλλά και η κοινότητα η εκπαιδευτική δεν μπορεί να αντιδράσει. Στο πλευρό των μαθητών και οι καθηγητές τους που ζητούν τουλάχιστον οι ήδη μαθητευόμενοι να λάβουν το πτυχίο τους με βάση τον νόμο με τον οποίο ξεκίνησαν τις σπουδές τους. Εκτός ότι θίγονται τα δικαιώματα των σπουδαστών μας, θίγονται και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ, διότι από ό,τι φαίνεται είμαστε σε μια φάση κατάρτισης και όχι εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, μάλλον ο 1566, ο νόμος που μας προστατεύει ως εκπαιδευτικούς, θα μας παραπετάξει στο πλαίσιο των εκπαιδευτών.